Και Κύριε, δημιουργέ των θείων νοερών, επουρανίων, αήλων, δυνάμεων, οσωμάτων, ο εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ότι θείς νέπιν την επίβασήν σου, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους σου πνεύματα και τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εξαποστήλας Μιχαήλ των Μέγαν αρχιστράτηγων, ένα των αρχόντων των πρώτων, εις το βοηθήσε, καθώς γέγραπτε εν βίβλο Δανιήλ του προφήτου. Δυνάμει του Μεγιδοποιού Σταυρού, προστασία των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ, Γαβρίλ, Ραφαήλ και Πασών των Απρονιών Θείων Αερών Αγίων Γράμμων. Ευχόμεθα οι Άγιοι Άγγελοι να προστατεύουν την ελληνική μας αεροπορία, να την κρατούν μακριά από πολέμους και άσχημες καταστάσεις και πάντα σε όλους να φέρουν υγεία και πνευματική πρόοδο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σήμερα γιορτάζουμε τον προστάτη μας, τον Άρχοντα των Αγγελικών Ταγμάτων, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, γεγονός που αποτελεί ευκαιρία να θυμηθούμε και να μιμηθούμε το παράδειγμά του, αφού όλοι γνωρίζουμε από τις θρησκευτικές μας αναφορές ότι ο Αρχάγγελος, πρώτος μεταξύ ίσων, αποδεικνύει τη σημασία της αφοσίωσης και της πίστης στην Αποστολή που του έχει ανατεθεί. Παράλληλα, γιορτάζουμε σύμφωνα με τις παραδόσεις μας, οι οποίες πηγάζουν από την ιστορία του κλάδου μας, που αποτελεί πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας για όλους μας. Μια ιστορία που λειτουργεί ως πηξίδα για το μέλλον μας, περιλαμβάνοντας πράξεις, κατορθώματα, δύναμη ψυχής και αφοσίωση στις αξίες και στα ιδανικά που επιβάλλει η επιχειρησιακή μας αποστολή, αλλά και το κοινωνικό έργο που η πολιτεία με εμπιστοσύνη μας έχει αναθέσει. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η πολεμική μας αεροπορία συμμετέχει ενεργά στους αγώνες του έθνους, γράφοντας λαπρές σελίδες δόξας για ελευθερία και ανεξαρτησία. Αυτές τις χρυσές σελίδες τις φράγησαν άνθρωποι με αποφασιστικότητα, διορατικότητα, αφοσίωση, ηρωισμό και αυταπάρνηση, βάζοντας πολλές φορές το καθήκον πάνω από τον εαυτό τους και θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο προκειμένου να υπηρετήσουν τα ιδανικά τους. Η πολεμική αεροπορία, έχοντας πλήρη αντίληψη της υψηλής ευθύνης, αλλά και τα νέα δεδομένα, σχεδιάζει το παρόν και το μέλλον με ενδελεχείς μελέτες, σύνεση και ρεαλισμό. Προς την κατεύθυνση αυτή, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την αναδιάρθρωση των δομών μας, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς μας, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού. Ειδικότερα, με τον καθορισμό νέων τεχνικο-οικονομικών και επιχειρησιακών κριτηρίων, επιτυγχάνεται ο μετασχηματισμός μονάδων μας σε σχήματα με μικρότερο οργανωτικό και οικονομικό αποτύπωμα. Ομοίως, ένας σημαντικός αριθμός προγραμμάτων υποστήριξης έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης. Σκοπός ήταν και παραμένει η μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των οπλικών συστημάτων, τα οποία μας έχει εμπιστευτεί η πολιτεία, μέσα από ένα πλέγμα προγραμμάτων, στα οποία δίδεται προτεραιότητα στην υποστήριξη του κύκλου ζωής των εφισταμένων οπλικών συστημάτων, στην αναβάθμιση όσων απαιτείται, αλλά και στο σχεδιασμό για την ενσωμάτωση νέων, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών αεροπορικών δυνάμεων στο παρόν και την επάυξη των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων στο μέλλον. 100 και πλέον έτη πολεμική αεροπορία, το θεάρεστο έργο της το υλοποιεί με τη βοήθεια των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Για να συνεχίσουμε να εκτελούμε το πτυτικό μας έργο με ασφάλεια, να ολοκληρώσουμε επιτυχία το δύσκολο έργο τόσο της πολεμικής αεροπορίας και της 124, ζητάμε πάντα τη βοήθειά τους και να μας έχει ο Θεός καλά με υγεία όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο το προσωπικό της 124 και της πολεμικής μας αεροπορίας. Πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για το κράτος μας και την πολεμική μας αεροπορία. Είναι του Αρχάγγελου Μιχαήλ, του προστάτη της πολεμικής μας αεροπορίας. Είχαμε την τιμή σήμερα να παρευρεθούμε εδώ, στην 124, προκειμένου να τιμήσουμε την πολεμική μας αεροπορία, η οποία προσφέρει πραγματικά πάρα πολλά και στην πατρίδα μας αλλά και στο τόπο μας εδώ στην Τρίπολη με την πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης που έχουμε. Θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχηθώ σε όλους τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες και όχι μόνο, χρόνια πολλά σε όλους, εύχομαι ό,τι καλύτερο και χρόνια πολλά επίσης στους εορτάζοντες από τη σημερινή ημέρα, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Επίσης να πούμε ότι και η πόλη μας γιορτάζει με τον Άγιο Ταξιάρχη, τον οποίο έχει, είναι μια μεγάλη ενορία της πόλης μας και σήμερα πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή ημέρα με
πολύ παρουσία, πολύ μεγάλη παρουσία των συνδημοτών μας σε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή. Να είναι καλά όλοι και τους εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης θα αγγίξει ταχύτητες που ξεπερνούν τα 300 μίλια ή αλλιώς 560 χιλιόμετρα ανά ώρα. Από τα αριστερά, ο πιλότος επιταχύνει στα 500 χιλιόμετρα την ώρα, κατερχόμενος σε ύψος μόλις 10 μέτρων πάνω από το διάδρομο. Κατευθυνόμενος προς το κέντρο της επίδειξης, ετοιμάζει τον κορυφαίο, τον Facebook. Μετά την βήθηση, ο πιλότος θα μας δείξει πως ένα καλά εκπαιδευμένος υπτάμενος μπορεί να διατηρήσει μια ακτίνα στροφής μόνο 900 μέτρων. Αυτή τη στιγμή, ο πιλότος αντιστέκεται σε μια δύναμη 6 φορές μεγαλύτερη από τη δύναμη της βαρύτητας, κάνοντας το σωματικό του βάρος για τη σημερινή επίδειξη ίσο με 500 περίπου κιλά. Στη συνέχεια, ο επτάμενος εκτελεί half kubane για να τοποθετηθεί και να επιταχυνθεί, ώστε να εκτελέσει τον επόμενο λυγμό, το knife edge pass. Από τα αριστερά μας λοιπόν και με ταχύτητα 406 σε μια διέλευση με 3 συνεχόμενα ρολ. Είμαι ο υποσμηναγός επτάμενος Χρήστος Μεϊντάσης και είμαι ο αφηγητής στο Δέδαλος Demo Team της 123 εκπαίδευσης αέρος. Να μας πείτε έτσι λίγο, ακούσαμε βέβαια τι περιλάμβανε η άσκηση, γενικά τη δυσκολία, αν γίνονται τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις. Βεβαίως. Αρχικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να εκτελεστεί εδώ πέρα αυτή η αεροπορική επίδειξη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν γι' αυτό, γιατί είμαστε δύο πολύ κοντινές μονάδες και θα ήταν καλό να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία μας. Το Demo Team αποτελείται από υπτάμενους που πετάνε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος TAF-X-TEXAN-2. Έχει αρκετές δυσκολίες για να δημιουργηθεί μια ομάδα τέτοια, λόγω της ευγενότητας που υπάρχει. Βέβαια, δεν περνάμε ποτέ τα όρια και το αποτέλεσμα, το είδατε και σήμερα, είναι αρκετά απολαυστικό. Με τη βοήθεια όλων των παραγόντων, τεχνικούς, μηχανικούς, υπταμένους, ακόμη και των πύργων και όλων των ανθρώπων που βοηθούν για να εκτελεστεί αυτό το πράγμα. Η πολεμική μας αεροπορία είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ μάλιστα, από ό,τι ακούμε και διαβάζουμε. Τι νιώθετε, η υπερηφάνεια, αλλά θεωρείτε ότι χρειάζεται και πολύ άσκηση για όλο αυτό? Βεβαίως, για να γίνει κάποιος υπτάμενος χρειάζεται σίγουρα αρκετό διάβασμα, πολλές θυσίες, αλλά μόλις μπαίνεις μέσα στο κόκπιτ του αεροσκάφους, η ηθική ανταμοιβή που παίρνεις είναι τεράστια. Θέλετε να μας αναφέρετε τα ονόματα των υπταμένων που βρισκόντουσαν μέσα στην εκπαίδευση? Βεβαίως. Το Δέδαλος Demo Team που εκτελέστηκε σήμερα αποτελείται από το σμηναγό υπτάμενο Λεωνίδα Δημητρίου, είναι ο πιλότος του αεροσκάφους, τα ΦΕΞΗ. Ήταν ο Ground Observer, ο οποίος είναι ο σμηναγός υπτάμενος Κωνσταντίνος Πεχλιβάνης, και ο narrator, αλλιώς ο αφηγητής, υποσμηναγός υπτάμενος Χρήστος Μεϊντάσης. Τι βαθμό δυσκολίας ήταν η σημερινή επίδειξη και αν περάσατε, όπως είπατε, δεν περάσαμε τα όρια, και αν μπορούν να γίνουν και παρόμοιες πάλι εδώ στην Τρίπολη? Αρχικά σίγουρα ελπίζουμε να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, όπως σας είπα και στην αρχή, αφού έγινε η αρχή, γιατί όχι να συνεχιστεί. Βαθμό δυσκολίας, η εκπαίδευση είναι συνεχής, έτσι ώστε να εξαλείφουμε κάθε θέμα δυσκολίας και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε και σήμερα. Νιώσατε όμορφα που είδατε τόσο κόσμο να παρακολουθεί? Είδαμε λόγω και του καλού καιρού, γενικά ήρθε ο κόσμος να δει και μικρά παιδιά. Βεβαίως, εμείς ήμασταν από το νωρίς το πρωί εδώ πέρα. Λόγω του καιρού φοβηθήκαμε μήπως δεν καταφέρουμε να εκτελέσουμε την επίδειξη. Ήταν και ο λόγος που καθυστερήσαμε λίγο παραπάνω, γιατί στην προσπάθειά μας να εκτελεστεί αυτό το event εδώ πέρα θέλαμε να γίνει, δεν θέλαμε να το ματαιώσουμε. Ο καιρός μας έκανε το χατήρι, ο κόσμος μαζεύτηκε, αν και λίγο τελευταία στιγμή, ήταν τεράστια χαρά που έδειξε. Ευχαριστούμε τον κόσμο της Τρίπολης και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και να απολαύσετε ένα ιδιαίτερο σοου. Ήταν μια αεροπορική επίδειξη από την 125 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος. Πιστεύω οι κάτοικοι της Τρίπολης να απόλαυσαν αυτή τη σημερινή γιορτή και
να έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον και σε άλλες περιοχές να διοργανώσουμε παρόμοιες επιδείξεις. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Είδαμε πολύ κόσμο, αρκετός κόσμος και λόγω του καλοκαιρού είχαμε ναι, δει την επίδειξη. Βοήθησε πράγματι ο καιρός, ήταν μια πολύ καλή μέρα, ειδικά για μας, γιατί από τις 11 και μετά έφτιαξε ο καιρός. Και ήταν ένα σημάδι καλό των καιρών να απολαύσουν οι κάτοικοι αυτή την ωραία επίδειξη. Πολύ ωραία ήταν. Πρώτη φορά ναι, πρώτη φορά. Φέρετε και τα παιδιά. Φέραμε και τα παιδάκια εδώ πέρα, γιατί πες πάντα λίξαμε. Πώς φάνηκε. Μια χαρά. Πολύ ωραίο. Είχες ξαναδεί. Όχι. Πρώτη φορά. Εντυπωσιακό. Φοβήθηκες καθόλου. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Σας άρεσε να γίνεις πιλότο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είχες ξανάρθει. Όχι, πρώτη φορά. Αλλά ξέρω τον αδερφό μου, γιατί έχει πάει και στην Αθήνα στα τουτόι πρόσφατα και μου τα έχει εξηγήσει όλα. Φοβήθηκες κάποια στιγμή. Ναι. Έφτασε πάρα πολύ χαμηλά, έφτασε λίγα μέτρα μόλις από τη γη. Το είδες από κοντά σου, άρεσε, θα ήθελες να γίνεις κι εσύ ίσως μια πιλότος. Ναι, με, γιατί όχι. Τι σκέφτεσαι όταν βλέπεις έτσι τα αεροπλάνα, είναι της πολεμικής αεροπορίας, σκέφτεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι μας προστατεύουν. Ναι, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για μας και ότι όλο αυτό που μας παρουσίασαν είχε πάρα πολύ προσπάθεια και προπόνηση κτλ. Παλεύουν αρκετό καιρό να τα μάθουν, προσπαθούν. Ναι, και εντάξει, είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία. Έχεις ξανάρθει. Πρώτη φορά. Ναι. Τι σκέφτηκες έτσι, τι σκεφτόσουν να τον έβλεπες, φοβήθηκες καθόλου, που πετούσε χαμηλά το αεροπλάνο κάποιες στιγμές. Ναι. Ωραία. Ωραία. Χάλια. Είχες ξανάρθει. Όχι. Τι σκέφτηκες έτσι που είδες τα αεροπλάνο. Ότι ήταν ωραίο και... Τι σου άρεσε πιο πολύ, όταν έκανε στροφές πάνω στον αέρα, όταν κατέβαινε χαμηλά στο έδαφος. Και τα δύο. Θα θέλεις να γίνεις πιλότος. Ναι.